Στα προβλήματα του κλάδου των μηχανικών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντροδυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου. Η αυξημένη φορολογία και οι ληστικές ασφαλιστικές εισφορές εμποδίζουν στην υλοποίηση των έργων μέσω ΕΣΠΑ καθώς και του εξοικονομώ κατοίκων. Δυστυχώς, στα μέσα του καλοκαιριού του 2017, ο κλάδος των μηχανικών συνεχίζει να χτυπιέται από την κρίση, όπως και όλοι σχεδόν οι κλάδοι της οικονομίας. Ανάμεσα στις ληστικές ασφαλιστικές εισφορές, στην αυξημένη φορολογία, στην ανύπαρκτη χρηματοδότηση για έργα και στην ανύπαρκτη ανάπτυξη και τόνωση του κλάδου μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας την ανικανότητα της κυβέρνησης να τρέξει το νέο ΕΣΠΑ, το νέο εξοικονομώ, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων και την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς την αγορά, οι πρόσφατες παρατάσεις δέω στον νόμο των αυθαιρέτων και στις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών επιβεβαιώνουν την προχειρότητα με την οποία αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον κλάδο μας και γενικότερα τη δημιουργία των αναπτυξιακών συνθήκων που απαιτεί η χώρα μας.